Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Να χαμηλώσω τους ήχους από δεξιά και από αριστερά. Τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνετε, πώς σας βρίσκω? Ωραία μέρα, σήμερα intermission. Βασικά intermission είναι το πλάνο εδώ πέρα, για να φαίνεται από εδώ, με τα σχόλια κτλ, κτλ. Τι κάνετε, τα νέα σας? Ωραία μέρα σήμερα, υπέροχη μέρα σήμερα. Αχ, ωραία μέρα, αλλά θα πάμε σε σκοτεινό παιχνίδι, αλλά αρκετά όμορφο και αρκετά δυνατό. Εν τω μεταξύ, να βάλω και τον ήχο να ακούγεται, να ακούτε και το background όσο γίνεται. Ελπίζω να ακούγεται. Ρε καλά στα παιδιά όλα. Άργησα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ήτανε... Ωραίος ο λόγος καθυστέρησης. Λοιπόν... Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω, σήμερα σας βλέπω δυναμικούς, όλοι μπήκατε for chat και μου αρέσει. Τα νέα σας, πού σας πετυχαίνω, σήμερα δεν έχει καφέ, έχει σόδα. Θα αρκώ νερό για να μην είναι τέτοιο, για να μην ακριβείς. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, Τσίμα, Πέτρο, Unboxing Greek, καλησπέρα σε όλους παιδιά. Δεύτερο μέρος, μικρή φιάλτη σήμερα. Ελπίζω, δεν έχω ιδέα πως θα τελειώσει. Έχω φάει, όχι spoiler, δεν έχω φάει σχεδόν καθόλου. Είμαι περίεργος να δω πως θα τελειώσει και δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Έχει τα control issues του, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Σπίτι, αράγμα, μελική ταινία και με το κινητό στο χέρι. Αυτά είναι. Το σαβατάκι είναι για άραγμα. Εγώ δούλευα σήμερα το πρωί. Τέλειωσα νωρίς για την 4.30 ώρα. Και σκέφτομαι τώρα όσο ανοίγει ο καιρός που... Να ξεκινήσει πάρα πολύ μεγάλη μουσική. Σκέφτομαι τώρα που ανοίγει ο καιρός και θα πρέπει να σας κρατάω μέσα της πρέπει. Τίποτα δεν υπάρχει πρέπει. Ακούγεται αρκετά η μουσική, σωστά. Θα το φτιάξω λίγο. Ωραία. Τώρα λογικά πρέπει να είναι καλά. Νομίζω τώρα, κάπου, ούτως ή άλλως θα την κλείσω σε λίγο για να ακούμε τους ήχους από το παιχνίδι. Τρομερή η ambient ήχη του παιχνιδιού. Νομίζω ότι το sound design είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, τέλεια. Αχ, τι κάνετε καταρχάς. Σας ρώτησα 15 φορές, αλλά ναι. Λοιπόν, το μεταξύ, ξέρεις, είναι η φάση που ξεκινάω να κάνω. Έχω το λίγο παραπάνω. Ακόμα ακούγεται παραπάνω. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει αρκετά, νομίζω. Δεν μου δείχνει πολύ μεγάλο τέτοιο. Ένα άλλο έπος σήμερα. Σήμερα θα το τερματίσουμε, λογικά. Έχουν μείνει άλλα 3 chapter από ό,τι τσέκαρα. Και παίξαμε 4 chapter, νομίζω, αν θυμάμαι καλά την προηγούμενη φορά. Σίγουρα. Καλησπέρα. Όπα, σήμερα. Σήμερα είμαστε πολύ με τη μία μέσα. Λοιπόν, θα το τερματίσουμε, θα το τελειώσουμε. Είμαι περίεργος να το πω πώς θα πάει, σας το ξαναείπα. Και ωραία κομπλέ. Και θα δούμε και ούτως ή άλλως για λίγο ακόμη η μουσική, γιατί μετά θέλω να περάσουμε καθαρά στους ήχους του παιχνιδιού. Τι υπέροχη ήχη, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Τι υπέροχη ήχη του παιχνιδιού, πραγματικά το ξαναλέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω. Το sound design του είναι όλα τα λεφτά. Αυτές τις μέρες λίγο, όταν έβρισκα κανένα μικρό διαλυματάκι, ξανάρχισα λίγο μια ματιά στο μέτρο. Αλλά τελικά το sound design του μέτρο δεν είναι τόσο καλό. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά το Little Nightmares είναι όλα τα λεφτά. Και θα παίξουμε και το 2 κάποια στιγμή. Αλλά το 2 θέλω να το κρατήσω για ειδική περίσταση. Οπότε προς το παρόν, μάλλον θα το περιμένουμε λίγο το 2. Θα το δούμε. Θα το σκεφτώ πώς θα γίνει. Αλλά αν πάει όπως το έχω στο μυαλό μου, θα είναι υπερβολικά καλό. Γιατί θέλω να το χαρώ. Και θέλω να το χαρώ με συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν. Είχα πάρει πρωινό καφέ στον κολλητό, πάει, και μετά εδώ σπιτική τυρόπιτα και παιχνίδι με τα σκυλιά. Αυτά είναι. Καλησπέρα. Εγώ πάλι το πρωί ξυπνήσα, παρήγγειλα καφέ, σήμερα είχα όρεξη για καφέ. Και ναι, αλλά σήμερα το κρατάω πολύ χαμηλά, έχω πει μόνο ένα καφέ. Ένα τετραπλό καφέ βέβαια είναι αλήθεια, αλλά δεν το έδεμε παρά έξω. Ένα τετραπλό καφέ και νεράκι. Λοιπόν.
το μήνυμα που περνάει το πρώτο Little Nightmares είναι ότι καλύτερο. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν είναι πολύ ψυχο τέτοιο. Σε πιάνει ρε παιδί μου, σε πιάνει πάρα πολύ στην καρδιά. Τώρα περιμένω να δω το τέλος. Το πρωί πρώτα καφέ και μετά όλα τα άλλα. Να σου πω, εγώ ξυπνήσα το πρωί. Θα πω το κρίμα μου. Πάντα ξυπνάω. Πάντα ξυπνητήρια. Η ερωτελεστία δικιά μου είναι θα ξυπνήσω. Από τα ξυπνητήρια θα σηκωθώ. Θα ρίξω μια ματιά που σε έχει έρθει κανένα μήνυμα στο κινητό. Θα κλείσω τα ξυπνητήρια και ξανακοιμηθώ. Κοιμάμαι. Μετά από κάνα μισάωρο, μία ώρα, ανάλογα πόση ώρα θα με πάρω ύπνο, ξυπνάω. Κάθομαι στο κρεβάτι ένα μισάωρο και μετά σηκώνομαι. Οπότε, αν θέλω να πάω 8 η ώρα για μάθημα, εγώ πρέπει να ξυπνάω από τις 7 η ώρα. Οπότε, έχω μια μισή ώρα συνεχόμενου ξυπνήματος. Λοιπόν, σήμερα, παρεπιπτόντως, επειδή είπες τώρα ανέφερες το σκοταδίζει. Σε σκοταδίζει, ποιος με σκοταδίζει. Σήμερα, επειδή έκατσα και έπαιξα λίγο με τις ρυθμίσεις στο παιχνίδι για το φωτισμό, γιατί τις είχα πάρα πολύ χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλό το brightness και θα το δούμε όσο πιο καλά γίνεται, ελπίζω να είναι. Το Little Nightmares Nessex, όχι, το Little Nightmares σε σκοταδίζει υπερβολικά, αλλά θα το δούμε λίγο με πιο φωτεινό background, νομίζω, γιατί είχα κάνει το λάθος και δεν είχα ρυθμίσει το brightness και ήταν τέρμα σκοτεινό όσον αφορά το τέτοιο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να πάμε να ξεκινήσουμε? Θα κλείσω. Στο τέλος να δεις που είσαι στο... Καλά, γιατί όλοι είμαστε παραπάνω κιλά, οπότε μη σε απασχολεί και καθόλου αυτό. Λοιπόν, είμαι περίεργος να δω. Έχω ψηλιαστεί τι γίνεται. Πρωινό μπανάκι, καθημερινή συνήθεια εδώ και χρόνια. Αυτό το να σου πω, αν ξεκινήσω με ζεστό μπανάκι το πρωί, δεν θα θέλω να ξαναχωθώ στο κρεβάτι. Οπότε, εμένα το μπάνιο μου, το δικό μου, θα το κάνω, θα είναι εκεί μετά τη δουλειά συνήθως. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλά, παιδιά, εδώ ξεκινήσαμε. Θα περάσουμε να μπούμε στο Little Nightmares. Αλλά ναι, γενικά η φρεσκάδα που σου δίνει ένα μπάνιο δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και τέλος πάντων, να γυρίσω πάλι στο παιχνίδι. Γιατί είναι σε φάση τώρα, απαντάω στα τέτοια, σκέφτομαι αυτά που μου λέτε και σκέφτομαι και το παιχνίδι ταυτόχρονα. Λοιπόν, και σκέφτομαι και τα δικά μου. Είναι multi-κοροκόστος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, σχετικά με το παιχνίδι. Είμαι περίεργος να δω που θα πάει. Έχω ψηλιαστεί λίγο τι θα παιχτεί. Έχω τα hints μου, είναι η αλήθεια. Κατάλαβα ότι είναι μέσα σε καράβι από την αρχή, ευτυχώς. Όπως μου είπατε και οι υπόλοιποι, ότι είμαι κομπλέ, αυτό το κατάλαβα σωστά. Το θέμα είναι αν εσείς έτοιμος ψυχολογικά για το γύρο. Παιδιά, δεν με πειράζουν τα παιχνίδια τα οποία. Ψυχολογικά, ένα παιχνίδι σε πάει. Αυτό με φτιάχνει την ψυχολογία για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα μου τη φτιάχνει, την καταστρέφει, δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Καλησπέρα. Οπότε πάμε να περάσουμε, να δούμε. Θα με πάει. Και αν σκληραίνει προς το τέλος όπως ψηλιάζομαι, μάλλον θα μας φτιάξει καλά. Όταν σε μάρει το παιχνίδι, βλέπεις την οθόνη του παιχνιδιού ή κατευθείαν το BS. Προσωπικά έχω δύο screen, δύο monitor. Και ελπίζω στο νέο σπίτι να αποκτήσω και τρίτο κάποια στιγμή, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ. Ειδικά για τα live, το χρειάζομαι υπερβολικά πάρα πολύ κάποιες φορές. Έχω στο ένα monitor το παιχνίδι. Στο άλλο monitor το OBS. Όταν στριμάρω από το PlayStation, έχω στο ένα monitor το OBS ανοιχτό και το PlayStation στέλνει, επειδή το ένα το monitor έχει δύο HDMI, στέλνει απευθείας στο monitor, οπότε το ένα monitor δεσμεύεται μόνο για το PlayStation. Οπότε πάντα, είτε σε PC είτε σε PlayStation, η μία οθόνη αποκλειστικά στο παιχνίδι και άλλη στο OBS. Δεν γίνεται, να σας πω ρεαλιστικά, επειδή είναι το τελευταίο τεχνικό θέμα σε φάση που αξίζει να αναφερθεί, δεν είναι πολύ εύκολο να παίξεις μέσα από το OBS. Υπάρχουν γύρω στα 2 με 3 δευτερόλεπτα lag. Οπότε, γιατί μεσολαβούν πάρα πολλά. Οπότε αυτά τα 2-3 δευτερόλεπτα είναι αισθητό το πρόβλημα και δεν είσαι τόσο καλός. Οπότε θες το monitor απευθείας. Λοιπόν, πάμε όμως να περάσουμε, να δούμε τι γίνεται. Και επειδή αν δεν πατήσω κλικ στο παιχνίδι δεν θα ακούσετε κανένα ήχο του παιχνιδιού. Οπότε πάμε να κάνω το πέρασμα. Τι ωραίο εικαστικό, πάρα πολύ ωραίο εικαστικό. Και ακούστε τώρα, με το που πατήσω το ποντίκι, γιατί το παράθυρο αυτή τη στιγμή είναι ενεργοποιημένο στο OBS, δεν ακούτε τίποτα εσείς. Ακούτε μόνο εμένα. Με το που πατήσω το τέτοιο, ακούστε. Τώρα ακούγεται, αλλά όχι τόσο πολύ. Θα δυναμώσω όμως λίγο τον ήχο του παιχνιδιού. Ακούμε. Απλά πείτε μόνο αν αυτή τη στιγμή ο ήχος του παιχνιδιού είναι καλός. Να δούμε και τα settings.
αφού ήχος είναι full. Δεν ελπίζω να μην σας κουράζει. Είναι αρκετά επιβλητικός ο ήχος. Το μόνο που θέλω είναι να μου πείτε πριν να ξεκινήσω αν ο δικός μου ήχος κάθεται καλά με τον ήχο του παιχνιδιού. Μόνο αυτό. Για να ξέρω να το ρυθμίσω από το OBS. Λοιπόν, πάμε να το φορτώσουμε, να δούμε πού έχουμε μείνει. Έχω ξεχάσει τα κοντρόλια του μεταξύ μια εβδομάδα. Α, η Six, η μικρή μας Six. Εν τω μεταξύ, έχω κοριτσάκι, του λέω μικρό κοριτσάκι του καημένο και... Α, πες το. Λοιπόν, ίδιο level η φωνή σου. Ίσως λίγο πιο κάτω ο ήχος του παιχνιδιού. Οκ. Okay. Σίγουρα. Λοιπόν, κάτσε να το κάνω λίγο ένα τέτοιο. Να δυναμώσω βασικά το δικό μου ήχο, να κατεβάσω ένα τσίκ του παιχνιδιού και να το περάσουμε. Οκ, okay, οκ, okay, πάμε πίσω. Νομίζω τώρα είναι καλό. Θέλω να ακούτε τα βήματα. Γενικά, με τρελαίνει ο ήχος των βημάτων και σκέφτομαι σε PlayStation αυτό. Στο PlayStation 5, όποιος το έχει πιάσει, το controller σου δίνει το. Καθώς περπατάει ο ήρωας, να έχει παίξει όποιος έχει παίξει το Astro Boy, ακούς τα βήματα, τα ακούς, τα νιώθεις μέσα από το χειριστήριο. Και είναι απίστευτη εμπειρία. Και θα ήθελα να το ξαναπέσω να το. Ένα πιο κάτω το game. Okay. Θα ήθελα να το παίξω σίγουρα σε τέτοιο. Τι έκανα τώρα, βλακή έκανα. Αριστά το τσικπόδι, εντάξει. Λοιπόν, θα ήθελα να το παίξω σε PlayStation 5 πιο πολύ για να νιώθω το full τέτοιο, γιατί το controller σου κάνει immersion το παιχνίδι. Πώς τα λέω τα αγγλικά. Βέλες βλέπω να βγαίνουν. Εγώ πού πάω. Τι ωραία που ξεκίνησα, Χριστέ μου, ωραία ξεκίνησε σήμερα. Πέθανα από το πρώτο δευτερόλεπτο. Sorry, δεν ήξερα, νομίζω ότι πάει απευθείας ευθεία, όχι ότι άμα στρίψεις πέφτεις. Πείτε ότι δεν το είδατε. Πείτε ότι ξεκίνησε, τώρα ξεκινάμε. Άντε, πάμε. Άντε. Περπάτε, κοριτσάκι. Ναι, τρομερή αρχή. Πραγματικά, αυτό γυρίζει. Γυρίζει αυτό. Ναι, γυρίζει, δες το. Όχι, δεν γυρίζει, μου φάνηκε ότι γυρίζει. Γενικά το συγκεκριμένο μου δίνει ένα περίεργο. Αχ, αυτό ότι πρέπει να κρατάς τη σκανδάλη. Όταν δεν σας κρατάω, αν τα αφήσω, πέφτει. Πρέπει να κρατάς τη σκανδάλη για να ανεβεί. Οκ. Okay. Πέτρο, δεν θα πει τίποτα. Ακούστε τον ήχο. Αυτή είναι σαν γλάρους ακούγονται απ' έξω, ακούστε. Τι μουσική. Ακόμα... Wow. Τι ωραία απλά. Όπου είναι υπέροχο. Εν τω μεταξύ και αυτό το χειριστήριο δονείται καθώς περπατάει. Αλλά ναι. Το μπλερ πίσω, προσέξτε πόσο ωραίο είναι. Έχει εστιάσει όλο το κομμάτι μπροστά, κέντρο προς αριστερά. Ναι, οι γλάρι ακούγονται, αυτό γλάρι. Αλλά δείτε τι όμορφα που το δείχνει. Δεν σ' αφήνει, δεν σ' αφήνει να το... Ακούστε. Πω, το sound, άντως ο γλάρος ο ένας. Τι ωραίο sound design, πραγματικά. Μακάρι... Δεν ξέρω αν μπορώ να σας περάσω όλη την εμπειρία μέσα από, από τους υπολογιστές σας, τα κινητά σας. Αλλά αν έχεις ακουστικά, τρελαίνεσαι. Πραγματικά είναι απίστευτο. Όχι, κοριτσάκι, μην πέσεις. Είναι απίστευτο. Δες τους. Οι γλάροι είναι οι ψυχολογικοί. Αυτοί που έχουν. Οι γλάροι είναι οι ψυχολογικά. Έχουν αυτοί που το φτιάξανε, η παιχνιδάρα. Το ένα και το δύο. Αχ, το Plague Tale ήθελα να το παίξω. Πλάκα-πλάκα. Οι γλάροι είναι απίστευτοι. Και ο ήχος είναι, ξέρεις, αν προσέξατε, αλλιώς ακούγονται οι γλάροι απ' έξω, αλλιώς μέσα από το τέτοιο. Τώρα θα μου πείτε βλακία δικιά μου, μπορεί, αλλά το έτσι όπως το κάνω στο μυαλό μου, μέσα, φέρνετε, αν το παρατηρήσατε, από μέσα από το πλοίο, οι φωνές απ' έξω ακούγονται παραμορφωμένες. Και άμα το ψιλοσυλάβεις λίγο, όλη αυτή η παραμόρφωση που επικρατεί μέσα ταιριάζει απόλυτα, ότι ό,τι μπήκε μέσα παραμορφώνεται. Θα μπορούσε.
Τώρα ο Κώστας ψάχνει βαθιά νοήματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά βαθιά νοήματα στο συγκεκριμένο. Τώρα αυτό ήταν η εισαγωγή, φαντάζομαι, για να καταλάβεις το ότι είσαι εκεί πέρα, αν δεν το έχεις καταλάβει ήδη, και ότι μάλλον κάποιος είναι σκοπός σου, εκτός από να γυρνάς και να προσπαθείς να περάσεις από το ένα κομμάτι στο άλλο. Εντάξει, έχω ξεχάσει πώς ανάβει τα τέτοια. Αυτός είναι ο αναπτήρας. Οκ. Okay. Το πιάνεις και λογικά το τραβάς. Ωραία, κάθομαι. Κοίτα να δεις πόσο φυσική είναι η τέτοια, πόσο φυσική είναι η κίνηση. Εντάξει, είναι πάρα πολύ φυσική. Θυμίζει μαριονέτα. Πώς ήταν το κουτιού τα παραμύθια. Θυμίζει πάρα πολύ μαριονέτα. Αντίστοιχος ήχος υπήρχε στο God of War. Στο God of War το τελευταίο ήταν αντίστοιχο το ηχητικό. Ακούστε. Πω, εντάξει, απίστευτο. Τρομερό το ηχητικό. Δες πως πάνε. Ακούστε, συγχρονίζεται με τον ήχο, με το περπάτημα. Και όλοι φοράνε μάσκες, έτσι. Κάποιοι βασικά, όχι όλοι. Οι γκέις απάνω, δείτε. Καλά, το θεματικό φαίνεται εδώ μεταξύ. Προσέξτε διαφορά. Τώρα τι κάθομαι, δεν ξέρω, έχω εντυπωσιαστεί, γι' αυτό κάθομαι τόση ώρα και το παρατηρώ. Έξω μέταλλο και μέσα ξύλινο εικαστικό, όπως είναι οι παγόδες στην Ιαπωνία. Πάνω, εντάξει, προφανώς. Εν τω μεταξύ τώρα εσείς δεν το βλέπετε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα. Μισό λεπτάκι να κρατάω για να σας το δείξω. Εγώ σας το δείχνω, αλλά εσείς δεν το βλέπετε. Μισό λεπτάκι. Θα χάσετε λίγο τον ήχο, αλλά για να δείτε. Προσέξτε λίγο, προσέξτε. Έλα, καλό. Θέλω να μετακινήσω λίγο την κάμερά μου. Πού είναι η κάμερά μου, sorry. Δευτερόλεπτα για να μπορέσετε να το καταλάβετε τι γίνεται. Λοιπόν, μετακινώ λίγο την κάμερά μου. Ξαναγυρνάω στο παιχνίδι. Πατάω το resume. Προσέξτε πάνω, καθώς ανεβαίνει. Πάνω γωνία. Και είναι σε φάση αυτή, απλά κάθεται και σε παρατηρεί. Και κάτι μου λέει ότι μάλλον θα έχει να κάνει και με τα επόμενα. Sorry, αλλά έπρεπε να το κάνω για να καταφέρω να φτιάξω την κάμερα. Οκ, βλακεία μου. Άντε λέμε παρά έξω. Μόνο εσείς και εγώ το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πρέπει να μην ξαναξεκινήσω όμως από εκεί. Τουλάχιστον το ξαναδούμε πάλι από την. Έλα, εντάξει, οκ. Ξανά. Οκ, κομπλέ. Το δέχομαι. Ήταν δικιά μου χαζομάρα. Έλα, κοριτσάκι, πάμε. Για κάποιο λόγο δεν μου πάει το όνομα να την πω Six. Δεν ξέρω γιατί, αλλά. Επίσης το κίτρινο. Το κίτρινο coat είναι σαν reference από το Dark. Πώς είναι στο Dark που φορούσε το κίτρινο τέτοιο. Επίσης, παρεμπιπτόντως το κίτρινο είναι αρκετά χαρούμενο χρώμα. Και είναι αρκετά μεγάλη αντίθεση. Είναι παιχνίδι αντιθέσεων. Σε πάει από το ένα στο άλλο. Γιατί από τη μία έχει τη μαυρίλα και από την άλλη, εντάξει, ξεχωρίζει ο ήρωας. Βλέπω τώρα αυτή είναι εκεί πάνω εγώ και έχω. Ανέβα. Ο Τζόνας, ναι. Αφού είναι χαρακτηριστικό του Dark. Δεν ξέρω, θέλω να φτιάξω λίγο την κάμερά μου δευτερόλεπτα. Sorry που σας το κόβω. Δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο Τζόνας, ναι. Ωπ, ωραίο άλμα, αυτό μου άρεσε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά. Οκ.
Εν τω μεταξύ, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Ότι τρέχουν να πιάσουν αυτό το πλασματάκι, ενώ τα φαγητά που έχουν να φάνε είναι. Δηλαδή, ένα λουκάνικο είναι 10 φορές πιο μεγάλο από το κοριτσάκι. Σνιφ. Πώς περάσω από εδώ. Εν τω μεταξύ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, είδες. Έλα τώρα, μα τι λέ... Πρέ, καλώς τον Άρη. Δεν θα... Γύρνα ξανά πίσω μόλις πέσει το μπουκάλι. Με στη μούλα θες να πεις που είναι το τέτοιο. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Να γυρίσω ξανά πίσω, λες. Ναι, grid. Απαιτηστεί αφού. Τι έκανα. Έφαγα το τραπέζι. Είναι τελείως random. Δηλαδή, πραγματικά. Και κάπως έτσι έφαγα το τραπέζι στο πρόσωπο. Μα αφού δεν περπατάει! Περπάτα βρε καψερό, περπάτα βρε! Το πατάω αλλά δεν πάει. Γι' αυτό σας λέω τα controls είναι λίγο ότι να είναι μερικές φορές. Το ξέρω, το πατάω αλλά... Με το στόμα έπεσε και το πιάσε το κοριτσάκι. Το μπουκάλι, θα το πατάξει ούτως ή άλλως. Το μπουκάλι θα πέσει, δεν μπορείς να μην το ρίξεις. Πρόσεξε το να δεις. Πω, έκανε γκέλ, έπεσε και το πιάσε με το στόμα ρε φίλε. Άρρωστο. Λες, με το που βγεις. Έπεσα πάνω στην μπριζόλα, αν είναι δυνατόν. Τι Dark Souls και βλακίες, παίξτε αυτό. Πατημένο, αλλά... Λοιπόν, θα τα καταφέρω, έλα, τώρα κάνω βλακίες κι εγώ. Βλακίες κάνω, αλλά δες τώρα με το που το ανοίξω, τώρα ρίχνει κατευθείαν το μπουκάλι. Εν τω μεταξύ η μπριζόλα δεν έπεσε τώρα. Πόσο ηλίθιο είναι αυτό. Το τερμάτισες δεν ακούγεται. Είναι μερικές φορές που και όταν λες το τερμάτισες δεν ακούγεται και αυτό καλό. Γιατί το τερματίζω σε βλακεία. Πού πρέπει να πάω τώρα. Ανέβα στα πιάτα, όμοιος. Σωστός. Σωστή. Όντως. Το μόνο εγώ δεν τα... Έλα, τύπο βρε, κάψε. Ανέβα. Άμα τα κοντρόλ μου. Πραγματικά, έχει όλο το σύμπαν από κάτω από φαγητά εμένα, θες να φας. Okay. Greedy as fuck. Για πάμε να δούμε τι παίζει από εδώ.
Ωρε φίλε. Τους λένε ελάτε, έχει μάσα στο καράβι. Σε ευχαριστώ μικρό μου παιδάκι. Μπορώ να ανεβω και εκεί πάνω. Σπαρταράω σαν το... Α, δεν μπορεί να πάει εκεί πάνω. Ας πάμε εδώ μέσα. Γεια σου μικρούλι. Να σε σώσω. Αγκαλίτσα. Βασικά με το που το κάνεις αγκαλίτσα αυτό, κάνει έναν περίεργο ήχο. Cute. Να σου ανάψω το φως, να μην είναι σκοτεινά. Πού πάμε μετά από εδώ, παιδί μου? Α, μήπως πρέπει να βγάλω καμιά από αυτά τα ξύλα, τίποτα από αυτές τις τάβλες, όχι. Μήπως πρέπει να ξαναπάω πάλι πίσω, ήταν μέχρι να έρθω εδώ για να μπορέσω να σκαρφαλώσω κάπου. Είναι και αυτό το ότι δεν σε πάει και χεράκι. Πάνω στο τραπέζι και να προσπεράσω. Okay. Απλά προς ποια κατεύθυνση πάνω στο τραπέζι και να προσπεράσω, αυτό είναι το θέμα. Προς τα εκεί. Oh, fuck. Κατάλαβα. Okay. Πάμε λοιπόν. Δύσκολο challenge. Δύσκολο. Ναι, το κατάλαβα, το είδα αυτό. Έχει τις... Oh. Έλα ρε. Δεν το είχα, με σπινιά πήγα, αλλά... Έλα, θα τα καταφέρω. Ξέρεις, είναι η φάση τώρα, με έχει πιάσει και λίγο η μικρή μου βλακία. Αλλά θα τα καταφέρω. Πού θα πάει? Κοριτσάκι, ανέβα. Ανέβα, μικρή μου σίξ. Με drift! Έλα, δεν μπορώ να... πραγματικά, το είδες, πετάει ένα στο χέρι από εδώ. Κι εγώ τρώω. Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο τρόμαγμα, ότι εγώ θα το τερματίσω με τη μία. Εντάξει. Σας προσφέρω content τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, για σας το κάνω. Πραγματικά, για να έχετε να βλέπετε υλικό. Όχι ότι εγώ είμαι κουλός. Αλλά πέρα από την πλάκα, εντάξει. Έχει... θα το ρίξω στα control. Έχει περίεργα control και αλήθεια είναι τα control του δεν μ' αρέσουν και τόσο. Θα ήθελα λίγο καλύτερα control. Οπ. Πάνω στο μαχαίρι. Έλα μωρέ. Λίγο ένα δευτερόλεπτο, Θα σε πάω, κοριτσάκι. Έχω του κόσμου τα πάντα όλα, να μην φάω και σένα. Για επιδόρπιο, για κάτι. Δες φάτσα ρε. Ανέβω από εδώ, λες. Α, δεν πιάνω από εδώ. Δεν τόσο λίγο τέτοιο λαμπά, ούτε καν. Καψερό. Λοιπόν, Six, έλα, μαζί τώρα, θα τα πούμε λίγο. Σε θέλω γρήγορη και έλουρο, πάμε. Οπ, έλα. Βρίσκεσαι αυτό, το ξέρω. Οκ, ενδιαφέρον. Οκ, cool. Έλα καλόν, πάτα το ρημάδι, ανέβα, αν είναι δυναμόν. Πάμε τώρα, τρέχουμε. Έλα, θα τα καταφέρω. Έλα ρε μωρέ τώρα! Έλα μωρέ τώρα! Άθεη. Καλή, αλλά... από αγγίλητη μηδέν. Thank you.
Σκόνταψε. Βρήκε. Έλα ρε τώρα. Έλα, είναι βλακία, σου βάζουν και οι δύο τα χέρια. Δεν... πρέπει να κάνω κολλιά, δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να περάσω με drift. Μπορώ να κατζωθώ από το λουκάνικο. Ωραία θα ήταν. Ρε λες. Να φέρω το σκαμπό, να φέρω κάτι, να το μετακινήσω εκεί. Μήπως πρέπει να κάνω το μεγάλο άλμα. Και κάθομαι και παιδεύομαι σαν το Χριστούλη. Λες, άμα είναι πάλι bug, αντιγιά. Πραγματικά, αυτό το παιχνίδι έχει βγάλει και το είδατε και στο προηγούμενο. Τόσα πολλά bugs. Αντιγιά. Δεν το πιστεύω, δεν γίνεται αυτό. Έλα τώρα. Εντάξει, okay. Το έκανα όμως. Το έκανα και ήταν και καλό. Άρα μπορούμε. Σημαίνει ότι το έχουμε. Μετά. Εντάξει. Και είναι exploit, παιδιά. Είναι exploit. Σε φάση. Σύρε το μπουκάλι με το κρασί. Πώς θα το κάτσω, θα το φτιάξω, λες. Να κάνω. Εν τω μεταξύ, όντως, παιδιά, το έχω αυτό το κακό. Παίζει το παιχνίδι με τέρμα κατάθλιψη, αλλά σε φάση είναι. Είναι τελείως. Δεν ξέρω, μου φαίνεται σαν να παίζω troll game κάπως. Πιο πολύ μου φαίνεται να γελάσω. Με θες! Τα λιγουρεύεστε! Με λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε! Fuck. Α, κατάλαβα τι λες. Θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το περάσω. Ήτανε, το πέρασα μία φορά. Έλα, μην αγχώνεστε. Παίξτε ένα παιχνίδι να είναι καταθλιπτικό. Τι είδε, μαν, όλα καλά, τρώγε εκεί. Δέσμε. Μεγάλο challenge τώρα. Άντε γεια. Who's your dad now? Χριστέ μου, τι κάνω σε αυτόν τον κόσμο. Αμήν, λέγω ημίν. Λοιπόν, τώρα θα το παίξουμε. Αυτό είναι Assassin's Creed. Γυρνάς και πηδάς απότομα. Και πέφτω και σκοτώνομαι. Τώρα τι πάμε πάλι από την αρχή. Εδώ. Πιάσου! Μπράβο. Το έχεις. Ουφ. Κωστάκης Άδωνης. Τα λιγουρεύω. Αυτό ήταν καλό. Θέλω να το κρατήσω. Πραγματικά. Θα το κατεβάσω. Αχ.
Και είναι σε φάση. Δημιουργεί ατμόσφαιρα αυτό το παιχνίδι. Μέχρι να το δώσει στον Κώστα να το παίξει αυτό το παιχνίδι. Α, παιδιά, είσαι καλά, έστω και εγώ καλά. Πάμε. Από εκεί μέσα. Τώρα είναι η φάση, πρέπει να εξερευνήσουμε τον κόσμο γύρω μας. Με μύρισε ρε ο σκύλος! Τρέχα, τρέχα! Τρέχα, 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 κοριτσάκι! Πού στον κόρακα πάω! Εκεί πάω. Είναι δεις την τώρα να σας κάνω την αρχή. Α, εν τω μεταξύ, είναι η φάση που σε γενικές γραμμές, επειδή δεν ξέρω ούτε που πάω, ούτε τι κάνω, ούτε ποιος είμαι, ούτε από πού έρχομαι. Όχι, εντάξει. Τεχνικά στο παιχνίδι θα μπορούσα να μην ξέρω και από πού έρχομαι και ποιος είμαι. Αλλά. Πρέπει να πεθάνω δύο-τρεις. Είναι για το. Για το, for science, για το καλό του παιχνιδιού. Να ξέρω προς τα πού. Τρέχα, βρε καψερό! Οπ! Μα αυτό, αυτό είναι αδιανόητο. Καλύτερο. Σήκωσε, είδες. Είναι σεβαστικό παιδί. Σήκωσε και το μπουκάλι για να μην πέσει και σπάσει. Από σπίτι. Μπράβο. Είδες, έπεσε, έριξε το μπουκάλι και το σήκωσε. Λοιπόν. Πώς να μην το εκτιμάς αυτό, πώς να μην το αγαπάς αυτό το παιδί μετά. Ας μην τα ρίξω. Τώρα με πάει να τα πάω να τα σπάσω, αλλά δεν πειράζει. Θα... Αυτό έκανε τόσο κόπο να το σηκώσει. Λοιπόν, έφαγε ποδαράκι ο καθένα σαν να τρώσει ορτίκι. Είναι σαν βερτσό. Στο χωριό τα σπουργίτια τα λένε βερτσόνια. Σαν βερτσόνια. Θα καζώσω τώρα να δω από εδώ που με βγάζει. Oh fuck! Oh fuck! Run! Σούγα! Σαν γκάμπια είναι ρε φίλε. Τρέχα κοριτσάκι, τρέχα, τρέχα, πού στον κόρακα πάω, τρέχα, 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 εκεί! Ήθελα να πάρω και είναι το κουκλάκι. Είναι το Little Nightmares 1, ναι. Θέλω να πάρω το κουκλάκι, αλλά μάλλον δεν πας να το πάρεις το κουκλάκι. Με είδε. Καλή μυρωδιά ο μάγειρας. Μάγειρα. Πού στον κόρακα πάω. Έλα ρε μα τώρα, πρέπει να πέσω, πού να πάω να πέσω, έχω ξεχάσει και πως κάνω couch. Έστω, το πιασε. Κοπ, το δεύτερο θα έπρεπε να είναι κοπ. Το δεύτερο θα έπρεπε να είναι κοπ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για το follow. Φρουρί! Φύγε βρε, πω. Πού να πάω να κρυφτώ τώρα. Και εδώ μεταξύ τους βλέπεις. Και είναι σε φάση με το που ξεκινήσει και εξαφανίζονται με ταχύτητα φωτός. Κάπου πρέπει να πάω τώρα εγώ. Θα το βρω, θα το βρω, θα το βρω. Θα το βρω, θα το βρω. Δώστε μου λίγο χρόνο. Θα το βρω, θα το βρω, θα το βρω. Άντε γεια! Φεύγω τώρα να φλεξάρω λίγο. Πάτε!
Εν τω μεταξύ, είχαμε στο στρατό. Καλή τώρα. Ένα παιδί από Αριδαία ήταν. Και. Πώς τον λέγανε, γαμώτο. Και έμπαινε μέσα στο τέτοιο. Έμπαινε στο τέτοιο. Πώς τον λένε, γαμώτο. Στο σταλάμο, στο κέντρο που ήμασταν στο ναύτιλιο. Και φώναζε έφοδος. Και τον πρώτο καιρό, μέχρι να καταλάβουν όλοι ότι έκανε πλάκα γιατί τον περνούσαν και καλά για καραβανά, πραγματικά έπαινε φορτσάτος και έλεγε σε φάση πως αυτός μπαίνει και φωνάζει φρουρίτη στο καλό, έτσι όπως ακούγεται τέλος πάντων, και φωνάζει έφοδος και πεταγόταν όλοι και τρέχανε να κρυφτούν δεξιά και αριστερά. Μόλις τον πήραμε πρέφα, εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα. Α, έχει κι άλλο κουτί από εδώ, τώρα που έφυγε αυτός, αν είναι δυνατόν. Κοριτσάκι. Πήδα κοριτσάκι! Μην πήδας κοριτσάκι, γάμο του. Να πάρω φόρα. Να ανέβω εδώ. Ούτε εδώ. Μήπως να σπρώξω αυτό. Δεν σπρώχνω το αυτό. Ήταν αυτά τα ωραία, τα χαζά μας τότε. Ανέβω στο κολόχαρτο. Εδώ μεταξύ, πόσο λες. Θα μπορούσε. Μην πατάς 7 χρόνια εγώ σου ζω, πάρε τα τώρα. Πες μου τι... Πάω τώρα. Εκεί πάνω θα ρω, οκ. Σκληρός. Τώρα προσοχή γιατί θα πέσω σαν να υπάρχει αύριο. Α, κοριτσάκι σε θέλω. Γιούρι Γκέλλερ σε θέλω. Και μετά από εδώ. Σας το είπα ότι το παίρνω αυτό, πάρ το, επ. I knew it. Μετρούσε Assassin's Creed skin, πραγματικά. Είμαι 150. Δεν βλέπω, κοριτσάκι, δεν βλέπω. Οπότε, μάλλον πρέπει να σύρουμε τίποτα. Λες να μπορούμε να πάμε κάτω. Α. Μπερδεύτηκα. Αχ. Πραγματικά θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όποιον έκατσε και φτιάξε τον ήχο του παιχνιδιού. Πραγματικά ο άνθρωπος ήταν. Μπορώ να πω και εδώ όμως. Ας πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Φακ! Γεια σας! Ουστ! Είμαι. Αυτό ξαναπέστε. Πού να παίξει το λίτρο. Θα παιχτεί. Γεια σου, παιδάκι, θα σε βοηθήσω. Έλα εδώ να πεθάνουμε και τα δυο μας. Αγκαλίτσα. Δεν το ξέρα στο προηγούμενο γάμο το. Απλά πρέπει να πας να τα πάρεις αγκαλίτσα τα παιδάκια. Τι ωραίο. Ναι. Απλά να δούμε εδώ μέσα μήπως παίζει τίποτα. Ήταν να πάρεις τα παιδάκια φαντάζομαι το πιο πιθανό Απλά. Σουγά. Οπότε γεια σου παιδάκι. Να περνάς καλά. Τώρα γκάζια. Γκάζια για έξελες καταστάσεις. Γεια σας παιδιά. Θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Άντε γεια. Gang.
Χριστός και Παναγιά. Όχι εκεί βρε καψερό. Ο Χριστός και Παναγιά. Εγώ προς τα κάτω ήθελα να πάω, προς τα πάνω πήγε αυτό. Εντάξει, το κατάλαβα, τώρα το έχω. Ήταν το δοκιμαστικό. Άντε πάμε πάλι. Έλα, με drift τώρα. Τρέχα! Τρέχα, 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 καψερό, τρέχα! Και τώρα έπρεπε να παίζει το ντεζαβού από πίσω. Ντεζαβού! Τρέχα, τρέχα! Τρέχα βρε, τρέχα βρε, τρέχα βρε, τρέχα βρε, τρέχα. Τρέχα βρε, τρέχα, μπάτω του τατή, τρέχα βρε, καψερούλι, τρέχα. Το έχω, έλα, όχι εκεί, τρέχα. Έλα, όχι εκεί, έλα, όχι εκεί ρε, όχι εκεί. Γαμώ, τότε την κουλαμάρα μου ώρες, ώρες. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Έλα, ουφ. Εντάξει, έλα, ήταν δύο δοκιμαστικές. Πάμε, τρίτη και καλύτερη. Πάμε, το έχουμε. Ήταν βλακεία. Είναι βλακεία γιατί κάνω εγώ βλακείες. Αλλά δεν πειράζει. Άμα τις κάνω εγώ, δεν θα τις κάνει κανένας άλλος. Οπότε. Και βλέπεις τώρα, είναι όλα τα stream του παιχνιδιού. Ιδέες. Συγχρονισμός. Ακριβίας. Αν και παίζοντας το, μου δίνει εντύπωση ότι είναι preset λίγο. Κάποια πράγματα είναι preset. Έλα βρε, περπάτα βρε, περπάτα βρε! Θα το σπάσω το χειριστήριο και δεν θα πάει πουθενά. Ναι, το κατάλαβα, αλλά το πατάω και δεν πάει το άτιμο. Ναι, φοβό, γιατί σταμάτησε. Πρέπει αυτά τα stream. Εν τω μεταξύ το έχω ανεβάσει το προηγούμενο ατόφιο. Πρέπει να κάτσω να το κάνω edit. Πραγματικά. Και να βάλω τίτλο το Little Nightmares όπως δεν έπρεπε να το παίξει ποτέ κανένας. Άνετα όμως. Άνετα. Οπ. Okay, okay. Εκπτώσεις στο μικρό εκπτωτικό χωριό. Έλα τώρα, έλα τώρα, αφού πω... Λοιπόν, έλα. Είναι τέταρτη φορά. Με αυτή θα το περάσω. Λοιπόν, απλά πρέπει να μην μιλάω. Άμα δεν μιλάω θα το περάσω. Δευτερόλεπτο. Πώς ήταν ο Μιγιάγκης, αν το έκανε... Θα σπάσω και το λαιμό δεξιά και αριστερά. Πάμε. Κατευθείαν τυχό, Χριστέ μου, να πεις να δεν πέσει. Πάμε και πάω και κομπανά στον τοίχο δύο δευτερόλεπτα αμέσως, αν είναι δυνατόν. Δεύτερη φορά. Sorry, αλλά δεν μπορώ να μην γελάσω ούτε εγώ, πραγματικά. Πάμε και πάω και πάω και πέφτω στον τοίχο, αν είναι δυνατόν. Ήδρωσε! Έλα αγόρι μου, κορίτσι μου, τι είσαι, πάμε! Ουπ! Με λιγουρεύεστε! Θέλετε πολύ! Ποιο μη καμιά μπύρα τώρα μετά από αυτό. Πραγματικά όμως.
σου δίνει πάρα πολύ ένταση. Πέρα από την πλάκα, είναι πάρα πολύ έντονο. Είναι πάρα πολύ έντονο. Όπα. Έκλεισε η πόρτα. Αυτό δεν είναι καλό. Συνήθως όταν η πόρτα κλείνει. Κάτι άλλο νίκη, αυτό δεν είναι τύχη μας. Στόπα, το πα. Πού? Όχι, αυτό δεν ανάβει. Εν τω μεταξύ, σήμερα που σέταρα λίγο τη φωτεινότητα είναι λίγο πιο ορατό την προηγούμενη φορά. Δεν έβλεπα κιόλας που πάω. Ήμουν από την ότι να είναι. Τερπάτα, κοριτσάκι, μπορείς! Εγώ φάγα σαλάτα, κοριτσάκι. Φάει κι εσύ κάτι, γρήγορα πάμε. Έλα να σε κάνω μια γκάλα, να φάω ένα λουκάνικο. Έλα εδώ! Φέρε με το λουκανικάκι και θα σε κάνω 10 γκάλτιτσες. Εσείς του πήγαινε ένα λουκάνικο να φάει. Πραγματικά ήταν καλούλι το μικρό. Ήταν πολύ καλούλι. Χριστέ μου. Θα με επιτρέψετε να κάνω συμβολισμό. Βασικά ξέρετε τι σκέφτηκα. Πέρα από την τέτοια. Γιατί πώς είναι το. Δεν ξέρω τι γίνεται στο παιχνίδι. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται στο παιχνίδι. Αλλά. Αυτό που μου δημιουργεί. Γιατί το λέω από το προηγούμενο game, από το προηγούμενο που ξεκίνησα να παίζω. Μου δημιουργεί πάρα πολύ έντονο την αίσθηση της αντίθεσης. Και στα συναισθήματα και σε όλα. Μπορεί να έχει πλάκα με ένα από τη μία, λίγο από το άλλο, γίνονται τα δραματικά. Επίσης είναι αντιθέσεις το ένα με το άλλο. Δηλαδή οι σκηνές πετάει. Στο κόβει το γέλιο με τη μία, ιδέες, μαχαίρι. Λοιπόν. Να προσθέσω. Μια άλλη αντίθεση που παρατηρώ. Μπορεί να λέμε για τους άλλους ότι είναι λέμαργοι και. Αλλά αν έχετε προσέξει, γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μπορεί να είναι μια μικρογραφία, δηλαδή μου θυμίζει κάτι πάρα πολύ έντονο, αλλά δεν θυμάμαι από πού ήτανε. Που θυμάστε στο παπουτσωμένο γάτο που είχε το δράκο, ο οποίος δράκος ήταν μεγάλος και τεράστιος. Και από έτσι όπως ήταν τεράστιος για να τον ξεγελάσει, ο ποψωμένος δράκος τον έβαλε και έγινε μικρός. Αλλά ήταν πάλι ρε παιδί μου δράκος. Κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου δημιουργεί πάρα πολύ έντονα την αίσθηση της αντίθεσης ακόμα και με τους μεγάλους. Γιατί άμα το καλοδείς, και αυτοί το ίδιο κάνουν που κάνει αυτή. Βέβαια, αυτοί δεν ξέρουμε την ιστορία της. Εγώ τουλάχιστον, εσείς το έχετε παίξει, μπορείτε να το ξέρετε. Αλλά ναι, μου βγάζει πάρα πολύ έντονο όλο αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ έντονο όμως. Από μία αντίθεση και από την όλη τρομερή ομοιότητα σε πολλά πράγματα. Επίσης δεν είναι τυχαίο που σπάς γκέισες και είναι σαν να απελευθερώνεται κάτι, δηλαδή κάτι που είναι δεσμευμένο. Είναι το θύμινο Ιαπωνικό και έχει και την Κίσα. Μετά από τόσα live, ο συμβολισμός πάει στο full. Το μυαλό μου απλά παίζει με συμβολισμούς αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε να πετάξουμε αυτό εκεί πάνω, φαντάζομαι. Αυτό δεν πρέπει να κάνω. Είναι και το μάτι ο παντεπόπτης οφθαλμός. Εκεί. Ας σκεφτούμε καλό κακό. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα βγει από εκεί πάνω. Okay.
The guest area. Αυτό ήταν η αρχή, δηλαδή. Πάει και αυτή. Άλλες δύο πίστες. Πω πω. Τι ήταν αυτό τώρα. Ο καθρέφτης σπασμένος, οπότε φαντάζομαι κάποιος δεν μπορούσε να ανοιχτεί τον εαυτό του να τον βλέπει. Συνήθως κάπως έτσι πάει. Αυτός που σπάει τους καθρέφτες είναι αυτός που δεν μπορεί να ανοιχτεί τον ίδιο τον εαυτό ή κάτι έχει συμβεί. Δοκιμάσου να ανέβω. Δεν ανεβαίνει πουθενά. Α, πρέπει να βρούμε κλειδί. Μάλιστα. Πάμε να βρούμε το κλειδί. Επίσης θυμίζει πάρα πολύ Junji Ito. Εκείνο με την ιδιωτικότητα, τα μάτια, όλα αυτά. Δεν ξέρω ποιος έχει δει το επεισόδιο και στο anime και στο να διαβάσει και το manga Junji Ito, που είναι εκείνο που δεν μπορούσε, που ανοίγανε τρύπες για να τους βλέπουν μέσα από τον τοίχο και έτρεχε το κοριτσάκι και καλά να κρυφτεί για να μην το βλέπουν. Πώς περνάει τώρα από εδώ, καμία ιδέα. Τώρα περνάνε, πώς περνάνε. Μα πρέπει να κρυφτώ μέσα εδώ, μέσα στην ντουλάπα. Μα πώς κρύβεσαι εκεί μέσα. Και αυτή δεν χρειάζεται καν να τρέξεις. Πάρω από εδώ. Τρόπος καλός, γιατί σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω. Δε γάμο, αυτό είναι αντιπλαστικά. Πρέπει να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω. Πίσω από τις κούκλες. Δεν μπαίνει όμως. Το χειριστήριο χτυπάει στο ρυθμό της καρδιάς. Δεν πάει.
τώρα παίζει από πίσω, είμαι νίντζα, είσαι νίντζα, θες ένα αστεράκι του νίντζα. Μόνο εδώ! Και μάλλον κατάλαβα και τι πρέπει να κάνω, πρόσεξε τώρα να δεις. Θα ανεβώ στο κρεβάτι, θα πηδήξω εδώ, θα σπάσω τα πάντα όλα. Κίτρινο παλτό, δεν ξέρω, για δείτε λίγο. Για προσέξτε. Λοιπόν, οπότε τώρα φαντάζομαι πρέπει να ανεβώ πάνω στο κρεβάτι. Άρα τι φας, α, τα συρτάρια. Ούτε σας σκρίτ να ήταν αυτό πραγματικά. Λες να πρέπει να σπάσω το βάζο, αλλά... Πάρε να πηδήξεις και σφρενάρι. Έλα, μπράβο κοριτσάκι. Δεν πρέπει να πιαστείς από αυτό. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να ρίξω αυτό το τέτοιο. Να δεν είμαι και σίγουρος. Υπάρχει κάτι που δεν βλέπω. Μάλλον θα πρέπει να σπάσω αυτό το βάζο. Εικάζω ότι θα πρέπει να σπάσω αυτό το βάζο. Οκ. Δεν ψήνεται. Ναι, το κλειδί, αλλά πού είναι το κλειδί? Είναι μέσα στο βάζο? Όχι, δεν ήταν μέσα στο βάζο. Κάνω θόρυβο, μ' ακούς, έλα! Ω, το κλειδί, fuck. Βασικά το κλειδί ήταν, τώρα το δω. Ωραίος ο Κώστας. Μελωδικός. Και τώρα πρέπει με κάποιο τρόπο εμείς να βγούμε. Καλό, ναι. Για να το κάνω, κάπως θα πρέπει να μπορείς να βγεις. Έξω όμως, μας ακούσει κανένας. Πού είσαι, πού είσαι. Το κλειδί εδώ λες και να τα αφήσω να πάω, ε. Το σκέφτομαι, αλλά έλεγα να βγω. Ας τα αφήσω, δεν πειράζει. Να τις σπάσω. Για να υπάρχει εδώ πρέπει να τις σπάσεις. Απελευθερώθηκε κι αυτή. Ναι, ήταν. Εν τω μεταξύ πίστευα ότι άμα τα αφήσω, λες θα πέφτει από πουθενά αυτή. Θα βγει από καμιά ντουλάπα, είμαι σίγουρος. Ετοιμαστείτε τώρα, είμαι σίγουρος. Get them scared. Πάλι καλά. Οπότε φαντάζομαι για να είναι καλυμμένα και τα πορτρέτα, αυτή μάλλον δεν μπορούσε να ανεχθεί τον εαυτό της. Που είναι πάρα πολύ πιθανό.
και θα έλεγα υπερβολικά πιθανό για να σπάνε και οι καθρέφτες να είναι όλοι ρημαγμένοι. Τα μάτια. Καλά πήγε. Δεδομένου ότι παίζω εγώ, πήγε πολύ καλά. Μην το πείτε πουθενά. Ας κλείσουμε καλό κακό. Σουγά! Φύγε βρε! Βρε όμως! Έλα τώρα! Πραγματικά αν είναι. Τώρα τρέχα, τώρα που είδα που πάω, άντε. Τώρα που είδα που πάω, πάω και κουμπανά. Ναι, ναι, δες με. Ναι, 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 ναι. Οπ, οπ. Πάρτα. Να ξέρω και που πάω. Oh fuck, μέσα δουλάπης είναι αυτή κρυμμένη. Φάντασμα. Oh fuck. Δεν έχω ιδέα που πάω. Απλά υποτίθεται ότι κάπου πάω, ξέρω εγώ ρε πίλη. Πού είναι. Α, εδώ πρέπει να πάω. Το ένστικτο του μίλης. Να τρέξω λίγο να πάω να εξερευνήσω. Με τρώει ο κόλλος μου, δεν παίζει. Γεια σας, έχει τίποτα εδώ για μας. Όχι. Το μεταξύ μου έχει μείνει πάρα πολύ η εναλλαγή στα συναισθήματα. Απ' τη μία έκανα πλάκα χαβαλέ και ξαφνικά μου κοπήκαν όλα μαχαίρι, πω πω, εντάξει. Τι σκληρό παιχνίδι. Τελείως όμως. Τελείως όμως. Στίβα με ρούχα βλέπω. Ας προσπαθήσω να ανέβω. Δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Τα βήματα της είναι. Τα βήματα της σκόνη είναι. Wow. Άλλος Περσέας από εδώ. Μάλιστα. Πάμε για final boss τώρα. Μα δεν βλέπω! Six, eleven και όλα τα καλά παιδιά. Τι κάνω τώρα με αυτό. Με έχει κόψει όταν τον επιτίθεται πρέπει να δείξει τον καθρέφτη. Αλλά μπορείς να κάνεις κάτι. Πρέπει να πάω. Fuck. Mm-hmm.
Πρέπει να πάω στο φως. Πρέπει να πάω στο φως. Μάλλον, φαντάζομαι, εικάζομαι. Δεν θα το τερματίσεις ποτέ, Κώστα. Ποτέ το παιχνίδι αυτό. Εν τω μεταξύ είχε πει ένα παιδί ο Σπύρος προάλλες. Μένα μου πήρε 2 ώρες. Ναι, αυτό σκέφτηκα ότι μέχρι το φως έχεις δίκιο αυτό. Και μου λέει, μου πήρε 2 ώρες να το τερματίσω. Α, είσαι Σπύρο. Πάμε μέχρι να βρούμε ουρανό. Οπ, πάρτα. 1-0. Πάρτα. Ήταν φωτογραφία με φλάσσα αυτό. Πιάστο. Πού το φως. Πού θα βγει το φως. Εδώ είμαστε. Πάμε και στο κέντρο, είμαι σίγουρος. Σέιτζις! Πού είναι? Σε έχω? Σε έχω, δεν σε έχω, μα το Θεό. Παίζεις! Πού είναι το φως? Έλα, το πήγα μέχρι εδώ καλά. Έλα, έλα, το έχω, το έχω, το έχω. Τίμιο. Έλα, 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 κοριτσάκι, πιάσ' το φακουδάκι, πάρ' το. Τι έγινε, κερδίσαμε. Έλα ρε, έλα, 2 δευτερόλεπτα έστριψα. Έλα βρε καλό μου, έλα βρε χρυσό μου, έλα, το πήγα τόσο ωραία. 2 δευτερόλεπτα, ούτε 2, 1 δευτερόλεπτο έστριψα. Έστω, θα με σώσεις το μισό, πραγματικά. Τέλος πάντων, δεν πιάσα το μοτίβο, οπότε. Αχ, και πάξια μετά το Dark Souls, μπορούμε να βάλουμε αυτό εδώ. Εκεί έρχεται, κάπου εκεί ήταν. Μετρήσατε 4-5 φορές σίγουρα είναι όλο το τέτοιο. Οπότε το παίρνουμε τον καθρεφτάκο. Σήκωσε τον και πάμε στο φως. Ωραία. Εδώ κάπου, που ήταν από που βγαίνει. Οκ. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό. Αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από τα άλλα. Απλά θέλει καλό συγχρονισμό. Γενικά, πάσχει. Η αλήθεια είναι πάσχει από τα control πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Τσέκι. Έσπασε, μπράβο. Έχω και φακό. Κυρία, είστε καλά. Και τώρα πάει και την τρώει. Κυρία, σας παρακαλώ. Φεύγω, καλησπέρα, καλησπέρα. Να πάω να μην πάω, το ξανακάμω πάλι την αρχή. Καλή κυρία.
do you think of G2? What is G2? Αρχαία πνεύματα του κακού μεταμορφώσαν αυτό το σάπιο σώμα στο μάμπρο τον πατωτιντό. Wow. Fuck. Τι τσίπησε, τσιμπούσι έκανε. Μόν μπιέν. Τι μόν βρε. Τι νοείς, δεν κατάλαβα. Εννοώ το μπλισ δι κοπέλα. What do you mean? Και τώρα είναι... Πω, τελείωση, τελείω... Strange things, Stranger Things, πώς λέγεται. Ακούστε μουσική, ακούστε. Yeah, yeah, I'm a physicist, I'm doing science. Δεν το έχω. Το 2 το έχω για ειδική περίσταση. Θα το... Τελείω... Αυτή η 11 έπρεπε να τη λένε, όχι 6 πάντως. Απίστευτο sound design. Απίστευτο sound design. Απίστευτο sound design. Τέλειωσε, αυτό ήταν. If you haven't played this yet, then you should stop watching this. Πώς, και ελευθερώσαμε... Ελευθερώσαμε τα παιδάκια. Λογικά φαντάζομαι. Τα μανιταράκια, αν και τα μανιταράκια ζουν στην υγρασία. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει. Καλά, και αυτά φαγόσιμα είναι τυπικά με το καλωδίζει γιατί είναι μανιτάρια, αλλά. Τι έγινε, να ξαναγυρίσω πίσω. Wow, fuck. Τι μουσικάρα! Wow. Δεν περίμενα. Απίστευτο. Απίστευτο. Wow. Wow. Δεν ξέρω, το έχετε δει, είμαι σίγουρος περισσότερο από εσάς. Αλλά wow, τι λες τώρα, απίστευτο. Δεν έχει κανένα hidden scenes να ξέρω να περιμένω όσοι το έχετε παίξει να μου πείτε, αλλιώς να περάσω σε intermission, αν γίνεται. Ελπίζω να μην έχει κανένα hide and seek. Απίστευτο. Τι μουσικές, δε, πραγματικά. Έχει μετά τα credits, οπότε περιμένουμε. Βασικά, να σας πω, θα το γυρίσω να με βλέπετε full τέτοιο όσο γίνεται, να είναι το chat στο πλάι. Και θα το... ή να αφήσω τη μουσική. Βασικά δεν με πειράζει, δεν με... Πω, παιδιά, wow. Πόσο δυνατό, ειδικά εκεί σε φάση. Εντάξει, με το που έφαγε το παιδάκι, πράγμα δεν το περίμενα. Έχει φάει ποντίκι, έφαγε τα πάντα όλα. Θα το δούμε αυτό. Αυτό θα το δούμε. Πραγματικά θέλω να το δω τι γίνεται στο 2, είναι η αλήθεια. Πόπο. Όσο ήταν. Εν τω μεταξύ, το sound, τον ήχο. Τον έχω ξανά. Ας μεγαλώσω λίγο εδώ.
Εν τω μεταξύ τον ήχο τον έχω ξαναακούσει, το συγκεκριμένο ήχο που έχει το παιχνίδι από πίσω. Αλλά... Οκ. Okay. Απίστευτο. Σας βάλω λίγο αυτό όσο το κι αν και το... Ναι. Wow. Παρά ήταν δυνατό. Και στο τέλος, εντάξει, ήταν fuck yeah στιγμή. Δεν από ψέματα. Παρά ήταν fuck yeah στιγμή. Αλλά, wow. Και γκέι, σε τι φάση. Πω, πρέπει να μάθω. Εντάξει, θα κάτσω να ψάξω κάποιες. Είναι σίγουρος, γιατί και πάντα αυτό κάνω. Όταν κάτι με κάνει να πω wow, κάθομαι μετά και το ψάχνω. Και τσεκάρω να δω τα hidden μηνύματα, αν ξέχασα κάτι, αν δεν πρόσεξα κάτι. Πω, παιδιά, θα περιμένουμε τώρα λίγο. Εν τω μεταξύ, δεν το βλέπετε, αν μην βλέπετε τα credits, τα βλέπω εγώ. Μόλις πετάξει η σκηνή δική, θα τη δούμε μαζί και θα κλείσουμε μετά. Πώς σας φάνηκε? Εντάξει, ξαναλέω, ξέρω περισσότερο ότι από εσάς θα έχετε δει ξανά, αλλά ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Wow. Εν τω μεταξύ, δεν θα κρύψω, δεν θα πω ψέματα, ότι σε φάση το χάρηκα πάρα πολύ. Διασκέδασα πάρα πολύ με τις βλακίες που έκανα. Εντάξει, το πήγα πολύ σαχλά, αλλά εντάξει. Αλλά ξαφνικά κράψει το κόβει όλο, σου λέει: πρέπει να το διασκεδάσεις, αλλά πάρ' το. Πω, τι ωραίο. Θα ήθελα μόνο λίγο καλύτερο χειρισμό, με το controller τουλάχιστον. Ελπίζω το 2 να έχει καλύτερο χειρισμό. Έχω ακούσει ότι έχει πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλά mechanics. Πολύ καλύτερα από εδώ, νομίζω. Και ναι. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Μεταξύ τώρα εγώ περιμένω να βγει στα hide and scenes να παίξει το τέτοιο. Να το γυρίσουμε πάλι πίσω, τι λέτε, ή να το αφήσω εδώ, ό,τι πείτε. Αν θέλετε να το αφήσουμε έτσι, πολύ καλό game, μακάρι να βγει και 3 σε co-op, αν και είπαν ότι μάλλον δεν θα συνεχιστεί. Απότομα σκεφτείτε το τέλος. Είναι ok, ναι, απότομο, ναι, αλλά σε χτίζει, σε πάει. Βέβαια η αλήθεια είναι... Θες να μάθεις για τον ήρωα τι έγινε, λογικά φαντάζομαι στο 2 θα γίνεται να μάθουμε τι έπαθε ο ήρωας και τι ηρωίδα, ηρωίδα βασικά. Αλλά ναι, το κόπ θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να παίξεις κόπ. Και πολύ ωραία μουσική. Δηλαδή, αν έδινα, ο ήχος είναι καθαρό δεκάρι για μένα, καθαρό δεκάρι. Γενικά έχω πολύ μεγάλο κόλλημα με τον ήχο. Θέλω κάποιους συγκεκριμένους ήχους, ρε παιδί μου. Ειδικά τα ambient να είναι ωραία. Τα ambient στο συγκεκριμένο ήταν απίστευτα. Τα βήματα ήταν απίστευτα. Μου άρεσε πάρα πολύ στο controller τουλάχιστον. Γιατί στο controller το νιώσα. Όταν περπατάς, σε νιώθεις να χτυπάει σαν να δονείται η καρδιά. Δηλαδή εκεί με την Geisha σε φάση, έκανε χτυπούσε το controller σαν να είναι κανονική καρδιά και είναι πάρα πολύ immersive, σε τραβάει εντελώς μέσα. Πω. Δεν ξέρω, απ' τη μία είναι συγκλονιστικό, αλλά μπορώ να πω ότι το διασκέδασα και πάρα πολύ. Αλλά σε ισοπεδώνει λίγο σε εκείνο το σημείο, πραγματικά ήταν slap, ήταν χαστούκι. Σου λέει πάρτο, τι ήθελες να γελάσεις, να διασκεδάσεις. Αν δεν είχε τόσο καλό sound engineer, αν και είναι έντονο. Βασικά, ο ήχος δίνει το συνέστημα σε αυτά τα παιχνίδια. Ο ήχος δίνει. Σε παιχνίδια που δεν υπάρχει ομιλία και σενάριο να ξέρεις τι γίνεται, το περιβάλλον είναι που σου δίνει το συνέστημα. Δηλαδή, δες, και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βάλτε να δείτε μία ταινία τρόμου με χαζή μουσική. Δεν θα τρομάξετε ποτέ. Βάλτε να δείτε μία ταινία τρόμου με τον ήχο που πρέπει να έχει μία ταινία τρόμου. Θα είναι σε φάση, θα λες ότι wow. Είναι πολύ χαρακτηριστικός, ο ήχος το χτίζει όλο. Απίστευτο, απίστευτο. Πραγματικά, και γιατί τόσα χρόνια δεν το είχα δοκιμάσει, έπρεπε να έρθει αυτή η ώρα να το δοκιμάσω, να το παίξω. Το έχω το συγκεκριμένο, να το δω από το 16-17, πότε βγήκε. Ήθελα να αγοράσω τη συλλεκτική τη μικρή, αλλά δεν τα αγόρασε. Yeah, music creates motion, that's for sure. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνεις αγγλικά, αλλά εγώ πατάω στα αγγλικά. Ελληνικά, αλλά πατάω στα αγγλικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, ήθελα να αγοράσω τη συλλεκτική με την τέτοια. Στη συλλεκτική ήταν το κοριτσάκι, η Six, η μικρή. Αλλά δεν το αγοράσα τότε, γιατί είχα δει ότι η προηγούμενη συλλεκτική ήταν πάρα πολύ κακή. Και όταν το άφηνες μέσα στο δωμάτιο, από τη ζέστη του δωματίου μπορούσε να. Ήταν πάρα πολύ φθηνή, αλλά ήταν πάρα πολύ κακή. Γιατί
με το που την άφηνε στο δωμάτιό σου, αν είχε ζέστη το καλοκαίρι, πολλές από αυτές λιώνανε. Και συνήθως αυτό το πλαστικό το οποίο έχει φτιαχτεί το κάνει να. Να γέρνει τελείως, ρε παιδί μου, να φεύγει. Θα ήθελα. Πέρα μπλάκα, θα ήθελα να πάω να ψάξω να βρω κάποια φιγούρα ή κάτι αντίστοιχο, ένα art για πάνω σε αυτό. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Αν και είναι λίγο creepy, θα μ' άρεσε πάρα πολύ, έστω ένα μικρό αγαλματάκι. Και είχα δει, υπάρχει ένας Έλληνας συγκεκριμένος, ο οποίος κατασκευάζει τέτοια αγάλματα. Ναι, αυτό. Αλλά θα υπάρχουν, για το έχει φτιάξει, υπάρχουν τα σχέδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Σκέψου τώρα στο γραφείο σου, σε μια γωνίτσα να υπάρχει μια τέτοια μικρή φιγούρα και ήταν και τα μανιταραγωπαιδάκια, στο πω τέτοιο. Εντάξει, βλέπω από το πλάι, ήθελα να δω ποιοι κάνουν τη μουσική. Δείχνει τους πάντες όλους εκτός από αυτούς που κάνουν τη μουσική προς το τέλος, τελευταίοι. Executive producer Satoshi Ōshita, Hirotaka Reizei. Ιαπωνικό όλο, ε. Οκ. Bandai Namco, προφανώς, τι λέει, αφού είναι Bandai Namco. Τι θα ήταν. Αυτοί οι καταραμένοι Ιάπωνες, πραγματικά, ας τους έχει ο Θεός καλά, ο ίδιος ο δικός τους Θεός ή οποιοσδήποτε, αν υπάρχει Θεός. Δηλαδή, αυτοί οι Ιάπωνες είναι... Να περνάει τώρα. Λοιπόν... Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Μισό λεπτά και να σταματήσω τον ήχο από εδώ και να πάμε στον ήχο του παιχνιδιού. Όπα, εδώ είμαστε. Γενικά τα περισσότερα από 3D printer δεν είναι και τόσο ποιοτικά. Πρέπει να βρεις καλό... Ωραία είναι η ρητίνης. Είναι αυτό που βουτάς το μοτίβο, βουτάς μέσα το στοιχείο και κράψεις το βγάζει. Αυτή είναι πάρα πολύ καλή, αλλά είναι ακριβή. Δυστυχώς δεν έχω τίποτε 3D και θα ήθελα. Και τι έγινε τώρα, τι φάση. Είμαστε στο νησί. Δηλαδή από όλο αυτό εμείς βγήκαμε στο νησί μέσα από την πόρτα. Αλλά πώς γίνεται, αφού ήμασταν σε καράβι, δεν φύγαμε από το καράβι. Τώρα εδώ το χάσα λίγο. Κυριολεκτικά ένα μικρό τσικ το χάσα. Είμαστε σε ένα νησί αυτή τη στιγμή. Η πόρτα μας έβγαλε στο νησί. Το δέχομαι. Θα το δεχτώ. Αλλά ήμουνα σε καράβι. Κάτι παίχτηκε. Για να δούμε. Οκ. Okay. Ναι, το έχω δει. Πολύ ωραίο είναι. Το όνειρο μέσα στο όνειρο. Πάρα πολύ. Από την Inception μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε αυτό ήταν, έτσι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, αλλά... Οκ, okay, παιδιά, ήταν απίστευτο. Απίστευτο. Για να δούμε και τι chapters είχαμε, βασικά. Κάναμε ένα μικρό... πριν το κλείσιμο. Με ξύπνησε ήταν πολύ μικρό. Το περισσότερο είναι πόσο, 1:40. Μια μισή ώρα με πήρε μόνο. Οκ. Okay. Και διαλέγεις πού θες να βγεις. Εγώ δεν ήρθα. Τι είναι κλειδωμένα αυτά. Μπορείς να ξεκινήσεις είτε από εδώ είτε από εδώ. Ότι. Έχω μπερδευτεί τώρα λίγο μετά σε τη φάση. Εδώ η βιβλιοθήκη είναι. Οκ. Okay. Το κατάλαβα γιατί το κοριτσάκι ήταν μέσα στο τέτοιο της. Αλλά το θέμα τι έγινε. Ήταν η ψυχή της αυτό που βγήκε και πήρε μορφή. Πώς ήτανε. Πού το έχω δει γαμώτο. Πού το έχω δει. Σε ποιο τέτοιο το έχω δει. Που είναι τυπικά το on το οποίο τέτοιο βγαίνει σαν μικρός άνθρωπος από μέσα από τον κανονικό. Αλλά πού το έχω δει. Σε ποια ταινία η σειρά το έχω δει. Κάπου το έχω δει το χαρακτηριστικό αυτό. Ότι είναι ο τέτοιος. Ότι είναι ο ήρωας. Ο ήρωας είναι ο κακός και μέσα από τον κακό η τέτοια του βγαίνει σαν μικρό παιδάκι. Αλλά πού το έχω δει. Πού το έχω δει. Άμα το κάπου το έχω δει. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το περιγράψω. Σε φάση που είναι το τέτοιο. Πες πεθαίνει ο κακός ή κάτι γίνεται με τον κακό. Και στην ουσία βγαίνει η ψυχή του παίρνει ενσάρκωση σαν ένα μικρό ανθρωπάκι κάπου. Αλλά κάπου το έχω δει αυτό. Τέλος πάντων. Οκ. Okay. Εδώ όμως έχει ερωτηματικό και δεν ξέρω γιατί έχει ερωτηματικό. Οπότε τυπικά φαντάζομαι για να είσαι εσύ η γκέισα που έφαγες στο τέλος, τυπικά τρώγοντας την γκέισα στο τέλος,
απέκτησες την δύναμή σου πίσω. Δηλαδή, καταναλώνοντας τον εαυτό σου, το υλικό σου σώμα, φαντάζομαι, ξαναπήρεις τις δυνάμεις σου πίσω. Το θέμα είναι ότι μετά στο επόμενο συνεχίζεται, δεν ξέρω. Είναι εντυπωσιακό πάντως. Okay. Δεν θα πω ψέματα ότι δεν ήταν εντυπωσιακό και με το παραπάνω. Εντάξει, μπορώ να πω ότι με έχει αφήσει με το στόμα ανοιχτό το συγκεκριμένο. Εντυπωσιακό. Wow. Λοιπόν, σήμερα δεν σας κούρασα πάρα πολύ. Σήμερα σας πήγα πολύ light, είναι η αλήθεια. Ελπίζω να σας άρεσε. Πραγματικά ήταν... Okay. Δεν έχω λόγια. Έκανα τα χαζά μου, έκανα τα τέτοια μου, αλλά ναι. Wow. Λοιπόν, σήμερα θα σας αφήσω νωρίς να πάτε να ξεκουραστείτε. Θα σας ευχαριστώ για την παρέα. Αύριο το απόγευμα 5 η ώρα θα σας περιμένω στο live να είστε, αν έχετε όρεξη και θέλετε να κάτσετε παρέα. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι θα κάνω, θα είναι όμορφο. Αν και έχω στο μυαλό μου κάνω 2-3 ωραίες ιδέες που θα ήθελα να συζητήσουμε. Λοιπόν, βράδυ, εν τω μεταξύ είναι 7 η ώρα και τώρα αύριο 5 η ώρα, αύριο 5 η ώρα το απόγευμα, αν πάνε καλά. Μπορεί να αργήσω κανένα τέταρτο, 20 λεπτό, δεν νομίζω, μέχρι ένα τέταρτο να αργήσω. Αλλά θα κάνουμε αύριο σίγουρα και θα δούμε γιατί θα μιλήσουμε. Θα σας πω στο αυριανό, γιατί θέλω λίγο να το επεξεργαστούμε ανάμεσα σε 2-3 πιθανά που θα ήθελα ίσως να τσεκάρουμε. Λοιπόν, αν ξέρεις από ραπτική, τι είναι αυτό? Για να το ράψεις, να το κάνεις κουκλά. Μπομπάς μου είναι ράφτης παρεπιπτόντος. Α, υπάρχει περίπτωση να τον βάλω να το κάνει. Κάτσε να δω τι έφτιαξε. Για να δούμε. How to make six. Oh, εντάξει. Δεν το βάζω τώρα για copyright πιο πολύ, παρά οτιδήποτε άλλο. Γιατί τυπικά το γλίτος και το προηγούμενο και το τωρινό μάλλον από copyrights θα είναι τελείως free. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο δεν φορτώνει. Θα το δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά θα ήθελα μια ωραία φιγούρα, είναι η αλήθεια. Τώρα με έχει ψήσει, θέλω αυτό. Θα μπω στο eBay μετά να τσικάρω να δω τι παίζει από φιγουρίτσες. Αν υπάρχει κάτι ωραίο διακοσμητικό ή όχι. Λοιπόν, παιδάκια, θα σας ευχηθώ εδώ ένα όμορφο απόγευμα. Γιατί νύχτα δεν σας λέω καλή νύχτα, γιατί είναι 7 η ώρα. Η μέρα μεγάλωσε. Φιγουρίνι. Ήταν πολύ ωραίο. Και θα σας αφήσω τώρα να ξεκουραστείτε. Θα σας πω καλό απόγευμα. Βγείτε, περπατήστε, κάντε. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι όμορφη μέρα. Χαρείτε τη μέχρι το τέλος. Σε ένα μήνα θα ανοιχτώνει και 9 η ώρα. Λοιπόν, θα κάτσω να το δω μετά γιατί τώρα δεν με φορτώνει. Μάλλον επειδή στριμάρω, έχει κολλήσει λίγο σε μένα. Λοιπόν, παιδάκια. Θα σας πω αύριο, αν θέλετε ρωτήστε με, τα πάω να τσεκάρω. Λοιπόν, παιδάκια, να έχετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ωραία. Και εμείς θα τα πούμε στο αυριανό. Εντάξει, μου φαίνεται περίεργο που μια φορά το τελειώνω σχετικά νωρίς το stream. Και είναι αλήθεια, τώρα ξέρετε, με είχα πατήσει να το κλείσω και αυτά δεν το έχω συνηθίσει. Συνήθως του Σαββάτου μου χτυπάνε κανένα 3-4 ώρες. Άμα δεν πάει 9-10 η ώρα, απλά πήρα σερί το προηγούμενο γιατί μου άρεσε πάρα πολύ επεισόδιο. Το πρώτο μισό. Λοιπόν, όπως και να έχει. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Και εμείς θα τα πούμε στο αυριανό επεισόδιο. Dota, δεν παίζω τώρα Dota 2. Έχω πιο σημαντικά πράγματα από Dota 2. Η Dota θα το κάνουμε. Να σου πω, το δοκίμασα. Το πω αυτό και θα κλείσω. Το έκανα δοκιμή με την Dota 2. Απλά το πρόβλημά μου το μεγάλο είναι ότι πάλι μου τρώει. Ακόμα και σε έσκυψε να το κάνω, μου τρώει πάρα πολλούς σπόρους από το σύστημα. Γιατί ακόμα το 83-50 τρέχω. Μέχρι να γεμίσει αυτή η μπάρα εκεί πάνω να φτιάξουμε το upgrade, θα παίζουμε τα συμβατικά, τα υπόλοιπα. Αλλά μπορεί να δοκιμάσω κάποια στιγμή, κάποιο βράδυ πολύ αργά ίσως. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους παιδάκια. Καλή συνέχεια. Φιλιά. Bye. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.